μας δημιουργείται μεγάλες ανησυχίες. Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να εκτονώσουμε την κατάσταση δημιουργώντας καταβλισμούς με τρελούς ρυθμούς, θα έλεγα, με πολύ εντατικούς ρυθμούς, όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτό το θέμα. Σε αυτούς τους καταβλισμούς θα οδηγηθούν και ήδη έχουν αρχίσει από χθες να οδηγούνται ομάδες ανθρώπων από εκεί που θέλουν να πάνε. Ήδη υπάρχει αυτή η τάση ανθρώπων να πάνε σε σιγουρότερα μέρη που θα πάρουν και μια σειρά για την Ευρώπη όταν ανοίξει αυτή η διαδικασία. Αυτό άρχισε και στον Πειραιά. Απ' την άλλη μεριά, αν θέλετε, για να πάω και στο άλλο το κλίμα που περιέγραψε η συνάδελφός σας, πράγματι υπάρχουν φημολογίες, πράγματι υπάρχουν κάποιοι από τους ίδιους τους πρόσφυγες, αλλά και πιθανόν και κάποιοι άλλοι για τους οποίους προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη. Το επιβεβαιώνετε δηλαδή το ρεπορτάζ της συναδέλφου μου. Φημολογίες, συγγνώμη. Το επιβεβαιώνετε το ρεπορτάζ της συναδέλφου μου, δηλαδή, αυτή τη στιγμή. Λέτε ότι υπάρχουν αυτές οι φήμες. Δεν επιβεβαιώνω το ρεσιτάλ φημολογίας της συναδέλφου σας. Επιβεβαιώνω τις φήμες. Ρεσιτάλ φημολογίας. Φημολογίας. Μας μετέφερε την εικόνα που είχε από εκεί. Να πω και εγώ να κάνω ένα χαρακτηρισμό. Το δημόσιο πρόσωπο δέχεται κριτική και κάνει κριτική, έτσι. Προφανώς, δικαίωμά σας να κάνετε κριτική. Είπατε ότι είναι ανησυχητική η κατάσταση στην Ιδωμένη. Γιατί άρχισαν χθες μετά από 2 μήνες οι έλεγχοι της αστυνομίας? Οι έλεγχοι της αστυνομίας υπήρχαν και υπάρχουν αυτή τη στιγμή και εντατικοποιούνται σε κάποια φάση. Αν όποια στιγμή εντατικοποιούνται οι έλεγχοι, εσείς πηγαίνετε στο γιατί δεν εντατικοποιήθηκαν οι έλεγχοι πριν 2 μήνες, μπορώ κάλλιστα να σας πω και για πολλά άλλα πράγματα. Μπορώ να σας πω για το ρόλο των ΜΚΟ, μπορώ να σας πω για το ρόλο όλων αυτών οι οποίοι κλείναν τα μάτια στα προβλήματα και μπορώ να σας πω και για το τεράστιο... Μαλκή έκλειναν τα μάτια στα προβλήματα, κύριε Τόσκα. Αν μπορώ να ολοκληρώσω μια φράση. Ναι. Βεβαίως. Και μπορώ να σας πω ότι ο ελληνικός λαός το προσφυγικό πρόβλημα εκτός από κάποιες ακριτικές περιοχές δεν το έχει νιώσει παρά μόνο μέσω της τηλεόρασης. Δεν το έχει νιώσει ποιος... Δεν το έχει νιώσει στο πετσί του, ενώ στην καθημερινότητά του. Δηλαδή, μέσα στο κέντρο της Αθήνας δεν βλέπουμε πρόσφυγες, μέσα στο κέντρο των μεγάλων πόλων δεν βλέπουμε πρόσφυγες, μέσα στις εθνικές οδούς δεν βλέπουμε πρόσφυγες. Υπάρχει το πρόβλημα, δεν θέλω να πω να το κουκουλώσω, αλλά είναι ελεγχόμενο σε μεγάλο βαθμό και θα γίνει ακόμη πιο ελεγχόμενο τις επόμενες. Να επανέλθουμε λοιπόν σε αυτές τις φήμες, τις οποίες είπατε και εσείς γνωρίζετε και ξέρετε και αναφερθήκατε και στο ρόλο κάποιων μη κυβερνητικών οργανώσεων, κάποιων ατόμων, μεμονωμένων. Εάν τους ξέρουμε, κύριε Τόσκα, γιατί δεν έχουν γίνει έστω κάποιες προσαγωγές κάποιων ανθρώπων, κάποιες συλλήψεις? Αυτοί οι άνθρωποι τους οδηγούν κατευθείαν στις κάνες των Σκοπιανών. Είδαμε τι έγινε προχθές. Δεν είναι μόνο αυτό που λέτε. Οι επιδιώξεις κάποιων ΜΚΟ είναι βάζουν σαν κύρια επιδιώξη το εμπορικό κέρδος. Επομένως θέλουν να έχουν συγκεντρωμένο κόσμο γιατί έτσι καλύπτονται οι εμπορικές τους επιδιώξεις. Αυτό δεν συμβαίνει για όλες τις ΜΚΟ. Υπάρχουν ΜΚΟ που πραγματικά βοηθούν, υπάρχουν όμως και ΜΚΟ οι οποίες παίζουν ρόλο άλλο από τον ανθρωπιστικό. Και ξέρετε, ο ανθρωπισμός σε πολλές περιπτώσεις έχει χρησιμοποιηθεί από αυτές τις ΜΚΟ αλλά και από άλλους ανθρώπους σαν προκάλημα της κερδοφορίας τους. Τους ξέρουμε αυτούς, κύριε Τόσκα? Τι να ξέρουμε, ότι κάποιες ΜΚΟ επιδιώκουν το εμπορικό κέρδος είναι... Όχι, ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί που τυπώνουν χαρτιά. Ποιοι είναι αυτοί που τυπώνουν τα χαρτιά και κυκλοφορούν και μέσα σε αυτούς τους καταβλισμούς και λένε κάτι. Σήμερα ανοίγουν τα σύνορα, ελάτε να μπουκάρουμε και πάνε 3.000-4.000 άτομα μπροστά στις κάνες των Σκοπιανών. Τους ξέρουμε αυτούς? Ναι, μπροστά στις κάνες, έτσι, όπως το λέτε, με γλαφυρή περιγραφή. Αυτοί οι άνθρωποι, αν τους ξέραμε όλους αυτούς, θα τους είχαμε συλλάβει προφανώς. Υπάρχουν αστυνομικοί, υπάρχουν άλλες υπηρεσίες οι οποίες προσπαθούν να βγάλουν άκρη και τα πράγματα, μην νομίζετε, δεν έχουμε και εμείς το νου μας και κάνουμε αυτό που πρέπει. Εμείς θέλουμε να έχετε το νου σας για να μην δημιουργούνται τέτοια προβλήματα. Η λογική, κύριε Τόσκα, δεν είναι ούτε να παρουσιάσουμε μια διαφορετική κατάσταση από ό,τι είναι, αλλά να την παρουσιάσουμε σε αυτή την κατάσταση. Κοιτάξτε, φυσικά να την παρουσιάσουμε. Αλλά έχει βγει αντιπολίτευση από τα φιλολογικά σαλόνια και από τα διπλωματικά σαλόνια
Και προσπαθούν αυτοί οι άνθρωποι να μιλήσουν για θέματα της πράξης. Όποιος έχει κότσια ας ασχοληθεί με την πράξη. Λοιπόν, γιατί είναι εύκολο να κάθεις από μακριά, όπως κάνουν κύκλοι της αντιπολίτευσης, και να περιγράφουν τα προβλήματα, τα τεράστια, τα πρωτόγνωρα προβλήματα, αν θέλετε, και να μην προτείνουν λύσεις. Εμείς προσπαθούμε, ψάχνουμε λύσεις σε πρωτόγνωρες καταστάσεις και τολμούμε. Όποιος έχει κότσια, ας έρθει. Αυτό ρωτάμε και εμείς, ποιες είναι αυτές οι λύσεις. Και επειδή είδαμε τους Σκοπιανούς που πέρασαν το φράχτη, έχει γίνει και μεγάλη συζήτηση για το αν πάτησαν σε ελληνικό έδαφος ή όχι. Δεν πάτησαν. Δεν πάτησαν. Αυτό, πάμε να δούμε, γιατί έχει ξεκινήσει μια ολόκληρη πάλι ιστορία και κουβέντα, μπήκαν, δεν μπήκαν. Η ελληνική κυβέρνηση λέει ότι το σειρματόπλεγμα είναι και δύο-τρία μέτρα πιο πίσω από το φυσικό, από το κανονικό, το ασύνολο που έχουμε. Το αυτονόητο αυτό. Λέτε να είναι το σειρματόπλεγμα στην όριο γραμμή. Ξέρω από σύνορα χρόνια σαν στρατιωτικός, λοιπόν. Ακριβώς επειδή δεν ξέρω. Δεν φτιάχνει κανένα σειρματόπλεγμα στην όριο γραμμή. Δεν μπορεί να φτιαχτεί. Θα θέλει να το επισκευάσει και δεν μπορεί. Κάποια στιγμή, βέβαια, είδαμε και Σκοπιανό ελικόπτερο να πετάει. Ήτανε... Ναι, όχι στο δικό μας χώρο. Όχι στο δικό μας χώρο, λέτε εσείς. Ωραία. Έχουμε χθες τις δηλώσεις του Προέδρου των Σκοπίων, ο οποίος ο κύριος Ιβανόφ υποστήριξε ότι αυτά, λέει, που δεν μπορεί να κάνουν οι ελληνικές αρχές, το κάναμε εμείς. Εντάξει, τα Σκόπια τώρα προσπαθούν να δείξουν ένα ρόλο που δεν μπορούν να τον έχουν. Προσπαθούν να αναδείξουν τον απαραίτητο τέρος στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς τους σεβόμαστε σαν γείτονες. Έχουμε καλές σχέσεις πέρα από το θέμα του ονόματος και πέρα από άλλα επιμέρους θέματα, αλλά καλό είναι κάποιοι να μην πυροδοτούν καταστάσεις και να μετράνε τα λόγια τους. Μάλιστα, γιατί διαβάζω εδώ πέρα, λέει, αντί να στέλνει διάβημα το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών να μας ενημερώνει καλύτερα για το τι συμβαίνει στην Ιδωμένη με τους λεγόμενους εθελοντές. Λέει ότι δεν υπάρχει και συνεννόηση καλή με τις αστυνομικές. Έχετε έρθει εσείς σε επαφή με τους Σκοπιανούς, συνομιλείτε? Για σε αυτά τα θέματα, τα επιχειρησιακά εννοώ. Υπάρχει συνεχής επαφή των αστυνομικών διοικητών στην περιοχή. Υπάρχουν όμως, για να απαντήσω και σε αυτό που λένε Σκοπιανοί, ένας μεγάλος αριθμός μελών ΜΚΟ ξένων. Μάλιστα. Οι οποίοι μένουν στη Γευγελή, γιατί εκεί υπάρχουν τα ξενοδοχεία. Και έρχονται καθημερινά στο δικό μας έδαφος, με ευρωπαϊκά διαβατήρια. Και οι οποίοι θα έπρεπε και από την απορική μεριά να ελέγχονται, ελέγχονται και από εμάς. Παρεμηνεύθηκαν τελικά, λέτε εσείς, οι δηλώσεις σας χθες για τους δαρμένους που θα γίνουν οι αυριανοί τζιχαντιστές? Γιατί να παρεμηνευτούν? Α, δεν ξέρω αν παρεμηνεύτηκαν, δεν παρακολουθώ, ξέρετε, τι λέει ο καθένας. Δεν έχω χρόνο, μακάρι να είχα, να κοιτάζω τηλεόραση όλη τη μέρα. Εγώ είπα ότι όποιον τον κακού μεταχειριζόμαστε μπορεί αύριο να πάρει άλλο δρόμο. Αυτό είναι κάτι πέρα από το αυτονόητο? Δεν το ξέρει όλος ο κόσμος. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τόσκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση. Λοιπόν, μαζί μας φεύγουμε, λοιπόν, Πάνος Κουρλέτης, από τον κύριο Τόσκα.